Κύριε, καθίστε αδέλφια μου, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. 35 εδάφιο. ...891 σελίδα, Ιώτα 35. Τότε έρχονται προς αυτόν Ιάκωβος και Ιωάννης, οι του Ζεβεδαίου, λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να κάμεις εις ημάς ό,τι ζητήσομε. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάμω εις εσάς? Οι δε είπον προς αυτόν, δώσεις ημάς να καθίσομε, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ αριστερών σου, εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πεινώ και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι? Οι δε είπαν προς αυτόν, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το μεν ποτήριον το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει και το βάφτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένων. Και ακούσαντες οι δέκα ήρχισαν να αγανακτώσουν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσεις αυτούς λέγει προς αυτούς, έξευρε ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά, ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών, και όστις θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Αμήν. Από όλα αυτά που διαβάσαμε θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μήνυμα που έχει έναν συγκεκριμένο τίτλο, τον οποίο πρέπει να προσέξουμε. Απέκτησε ανθρωπιά για να γνωρίσεις έναν Θεό που από ανθρωπιά έγινε άνθρωπος. Να το ξαναπούμε, αδέλφια μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα για όλους μας. Απέκτησε, σπέβδω να συμπληρώσω, επιτέλους ανθρωπιά για να γνωρίσεις έναν Θεό που από ανθρωπιά έγινε άνθρωπος. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος? Από ανθρωπιά. Έγινε άνθρωπος γιατί αγάπησε τον άνθρωπο, γιατί τον σπλαχνίστηκε. Πώς μπορείς, λέγει ο Ιωάννης, να λες ότι αγαπάς τον Θεό τον οποίον δεν βλέπεις την ίδια στιγμή που δεν αγαπάς τον αδελφόν σου τον οποίον βλέπεις? Πώς είναι δυνατόν να λες ότι έχεις κοινωνία με τον Θεό τον οποίον δεν βλέπεις και δεν έχεις κοινωνία με τον αδελφόν σου τον οποίον βλέπεις? Πώς μπορεί να λες ότι σχετίζεσαι με έναν Θεό τον οποίον δεν βλέπεις, αλλά αποφεύγεις να χαιρετήσεις, να μιλήσεις έναν αδελφό τον οποίον βλέπεις? Πώς είναι δυνατόν να λες ότι έχεις σχέση και σου μιλάει ο Θεός την ίδια στιγμή που δεν έχεις σχέση και δεν μιλάς με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου? Δεν γίνονται αυτά. Τι μας λείπει για να γνωρίσουμε τον Θεό? Η ανθρωπιά. Το γνήσιο και έμπρακτο ενδιαφέρον για εκείνον τον άλλον, ο οποίος μας εκνευρίζει και τον οποίον θεωρούμε εμπόδιο στο να πλησιάσουμε με τον Θεό. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι τελικά αυτός που εμείς θεωρούμε εμπόδιο, στην πραγματικότητα ο Κύριος τον έχει φέρει δίπλα μας για να αποτελέσει την γέφυρα για να πλησιάσουμε τον Θεό. Ας ξεκινήσουμε από το 35 εδάφιο. Και εδώ θα δούμε, αδέλφια, ψυχογραφήματα του ανθρώπινου εαυτού. Γιατί ο κορυφαίος ψυχολόγος είναι ο Κύριος και ο γεγραμμένος λόγος. Τότε έρχονται προς αυτόν Ιάκωβος και Ιωάννης, οι του Ζεβεδαίου. Τότε πότε? Τότε που ο Θεός, ο ενσαρκωμένος,
τους ανοίγει την καρδιά του και τους λέει τι πρόκειται να πάθει. Τότε που τους δεικνύει οδό υπερέχουσα που οδηγεί πού? Στην Ανάσταση. Τότε που τους φανερώνει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν αυτοί να γεύονται τον Θεό και τον ουρανό ανοιχτό στη ζωή τους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που τους μιλάει για τα μείζωνα, αυτοί τον πλησιάζουν και του λένε για τα ελάσσονα. Αν ήμουν στη θέση του Κυρίου θα είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Θα ένιωθα φοβερή μοναξιά. Θα ένιωθω ότι μιλάω κινέζικα σε Έλληνες ή ελληνικά σε Κινέζους. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά και ο Θεός τους λέει πράγματα τα οποία άνθρωπος δεν τα έχει ακούσει και τους χαράζει προοπτική την οποία άνθρωπος δεν έχει περπατήσει, εκείνη τη στιγμή λοιπόν αυτοί πλησιάζουν τον Κύριο και τι του λένε? Διδάσκαλε, θέλουμε να κάμεις εις εμάς ό,τι ζητήσουμε. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Θέλουμε να κάμεις εσύ, εις εμάς, ό,τι εμείς σου ζητήσουμε. Δηλαδή εμείς θέλουμε να κάνεις αυτά που σου λέμε. Θέλουμε εσύ να κάνεις αυτά που εμείς σου λέμε να κάνεις. Την ίδια στιγμή που τους έχει πει και τους έχει ανοίξει την καρδιά του και τους έχει εκμυστηρευθεί τι πρόκειται να πάθει, τι πρόκειται να τραβήξει, πόσο πρόκειται να υποφέρει, εκείνη τη στιγμή εκείνη του μιλάνε όχι για εκείνον, αλλά για αυτά που ενδιαφέρουν αυτούς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το αποκορύφωμα του ανθρώπινου τυχοδιοκτισμού και μάλιστα σε σχέση με τον Θεό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη χρησιμοποίηση του Θεού ως μέσο για να κάνουμε εμείς αυτά τα οποία μας αρέσουν. Είναι σαν να έρθει τώρα σε σένα κάποιος που σε αγαπάει πάρα πολύ και το έχει αποδείξει εμπράκτος και κατ' επανάληψη και να σου πει, Κωστάκο μου, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σου ανοίξω την καρδιά μου. Πρόκειται να πεθάνω. Μου μένουν λίγες μέρες ζωής. Και ξέρω ότι μέχρι να πεθάνω θα ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ. Και ήθελα αυτό απλά να σου το πω. Και να του πω τώρα εγώ, θα πεθάνεις, ναι. Μάλιστα, με εκείνο το χωραφάκι που έχει στα Τέμπη, τι γίνεται? Με εκείνη τη μικρή τη συμπαθητική μεζονετούλα εκεί στη Σαντορίνη, στην Ίω, στη Μύκονο, τι γίνεται? Με εκείνο το ακίνητο που ρημάζει εκεί στην παλιοσυνοικία της Εκάλης, τι γίνεται? Θα μου το γράψεις? Αυτό γίνεται εδώ, μέσα σε άκρες. Αντί να του πούνε, θα πονέσεις πολύ, θα τραβήξει πολύ αυτό το μαρτύριο. Δεν νοιάζονται για τον Χριστό. Και έρχεται ο Παύλος κάποια στιγμή και αυτός με πολύ μοναξιά και λέει, πάντες ζητούσε τα εαυτόν ουχήτα του Χριστού. Είναι δυνατόν αυτός που σε αγαπάει να σου λέει θα ταλαιπωρηθώ και εσύ να μην τον συμπονάς? Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρεσαι για εκείνον που πέρασε αυτά που πέρασε για χατήρι σου? Νιώθει πολύ μοναξιά ο Κύριος εν έτη 2015. Πολύ μοναξιά νιώθει. Και ξέρετε πότε νιώθει πολύ μοναξιά ο Κύριος? Ο Κύριος την πιο αβάσταχτη μοναξιά την νιώθει την ώρα που γονατίζεις. Δηλαδή όταν προσεύχεσαι, ο Κύριος παγώνει από μοναξιά. Γιατί? Γιατί όλο για σένα του μιλάς. Και μάλιστα ούτε καν για τις αμαρτίες σου. Όλο για τα αιτήματά σου. Όλο για το τι θα γίνει με το α, με το β, με τη δουλειά, με το ενίκιο, να του βάλεις μυαλό του άντρα μου, να συμμορφώσεις τη γυναίκα μου. Κύριε, δείξε ένα ενίπνιο στον αδελφό μου να καταλάβει ότι έχω δίκιο. Κύριε, δεν θα έχω να πληρώσω. Κύριε, Κύριε, Κύριε. Παγωμάρα.
Και ο Κύριος τι έχει πει σε αυτούς? Θα σταυρωθώ, αλλά θα αναστηθώ. Σε εμάς τι λέει? Στενή, τεθλιμμένη οδό, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω και ζωή αιώνιο. Θα με βλέπεις πρόσωπο προς πρόσωπο. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα, όπως και εμείς, πολλές φορές. Και το κυριότερο είναι ότι δεν νοιάζονται, όχι μόνο για αυτό που θέλει ο Κύριος, αλλά και για αυτό το οποίο θα περάσει. Δεν ενδιαφέρονται. Σου λέει, ο Θεός υπάρχει για να είναι δούλος μου. Υπάρχει για να αποδεικνύει την αγάπη του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με το να κάνει αυτό που του θέλω και όποτε το θέλω και με τον τρόπο που το θέλω. Αλλιώς δεν με αγαπάει. Διδάσκαλε, θέλουμε να κάμεις, εσύ είσαι για να κάμεις. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε για να ζητάμε, δια τους πίστεως, power, εδώ, αλληλούια, έτσι. Έτσι. Να ζητάμε, εμείς είμαστε εδώ και εσύ είσαι για να κάμεις. Και εμείς επειδή έχουμε πίστη πολύ, εσένα θα σε συγκινούμε για να κάμεις περισσότερο αυτά που εμείς σου ζητάμε να κάμεις. Έτσι. Θέλουμε να κάμεις. Υποτακτική, να κάμεις. Θέλουμε να κάμεις αυτά τα οποία εμείς σου ζητάμε. Ούτε καν πάει ο νους τους να του ζητήσουν. Κύριε, θέλουμε να κάνεις εσύ αυτά τα οποία είναι καλύτερα για εμάς. Θέλουμε να κάνεις εσύ αυτά τα οποία θέλεις για εμάς. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ειδωλοποίηση της ανθρώπινης επιθυμίας και μάλιστα με αγιοπνευματική νομιμοποίηση. Εδώ είναι οι πιο επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί ξέρεις τι είναι να πιστεύεις στον Θεό και να είσαι άφρον. Γιατί το να μην πιστεύεις στον Θεό σε καθιστά άφρον έτσι κι αλλιώς. Αλλά ξέρεις τι είναι να είσαι ένας πιστός άφρον, γιατί είναι αφροσύνη να κάνεις κουμάντο στον Θεό. Και μάλιστα επειδή έχεις και μεγάλη πίστη. Θέλουμε λοιπόν να κάμεις εσύ ή σημάς ό,τι σου ζητήσουμε. Κοιτάξτε ο Κύριος πώς μιλάει. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάμω εις εσάς? Θα έπαιρνα μια σαρωματίνα. Έτσι, ή μια καπιστριάνα που μου έλεγε ο παππούς μου και θα τους έπαιρνα φαλάκι. Τι θέλετε να σας κάνω, εγώ που θα πεθάνω, εγώ τώρα που σε μισή ώρα, σε μια ώρα, σε δύο ώρες θα αρχίζω να υποφέρω. Εγώ που πονάω, εγώ που ταλαιπωρούμε, τι θέλεις να σου κάνω? Και τώρα που πονάω. Τώρα που πονάω με την προοπτική ότι θα πονέσω. Γιατί εδώ ο Κύριος ήδη πονάει. Πονάει με την προοπτική ότι θα πονέσει. Γιατί είναι ο πόνος ο σωματικός, ο οποίος συμβαίνει την ώρα της κατάστασης, αλλά υπάρχει και ο πόνος ο ψυχικός, στην προοπτική ότι εγώ θα πονέσω την ώρα της κατάστασης. Εγώ τώρα που πονάω για αυτό που θα τραβήξω, που θα με αφήσει, που θα νιώσω αποξενωμένος από τον Πατέρα, εγώ, ναι. Σε εσένα που δεν με καταλαβαίνεις και που ποτέ δεν με κατάλαβες, τι θέλεις να σου κάνω? Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κύριο που δεν μας έχει πάρει με τις κλωτσές, αλλά κάθεται εδώ πέρα και τι κάνει? Μας ανέχεται. Γιατί? Όχι αφιψηλού, μας ανέχεται γιατί μας αγαπάει. Γιατί λέει η Γραφή ότι τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Ακόμη και του Ιούδα τα πόδια τα έπλυνε. Και του Ιούδα τα πόδια, ακόμη και αυτού. Και των αλωνών που διασκορπίστηκαν τα έπλυνε. Και ήξερε ότι και οι μεν θα διασκορπιστούν και ο δε θα τον προδώσει. Και τώρα σε όλους αυτούς, τους μέλλοντες να διασκορπιστούν και μέλλοντες να τον προδώσουν, τους λέει, τι θες να σου κάνω? Αδελφέ, αυτός είναι έτσι και έτσι και έτσι. Να του τα ψάλω ένα χεράκι. Καλύτερα να του πεις, τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις να σου κάνω? Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω? Αν μπορείς να τον βοηθήσεις, βοήθα τον. Ό,τι μπορείς να κάνεις, κάντο. Όπως λένε και οι συμπατριώτες μας, οι παλαιοί, κάνε το καλό και ρίξε το στο γυαλό. Θα το βρεις μπροστά σου. Το λέει και στον Εκκλησιαστή. Ρίξε, λέει, τον άρτο σου στα νερά και θα τον πάρεις κάποια στιγμή πάλι πίσω. Μη στεναχωριέσαι, μη σκιάζεσαι. Δεν πρόκειται να χάσεις. Κανένας που έδωσε δεν έχασε ποτέ. Κανένας που έδωσε εν το ονόματι του Κυρίου και για χάρη του Χριστού δεν έχασε ποτέ. Μα ποτέ. Τι θέλετε λοιπόν να κάνω εις εσάς? Και τώρα αρχίζει τώρα να εκδηλώνεται
ο ανθρώπινος τυχοδιοκτισμός, εγωισμός, φιλαυτία. Και για να χρησιμοποιήσω και μία πολιτική έννοια, ορολογία την οποία χρησιμοποιούσαν οι παλαιοί κομμουνιστές, ο οπορτουνισμός τους. Είναι οπορτουνιστές λέγανε, οπορτουνιστές. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι κυνηγάνε την ευκαιρία χωρίς ήθος, χωρίς κατά κάποιο τρόπο ιδεολογική τεκμηρίωση. Πώς θα βολευτούμε? Τι θέλετε να σας κάνω? Ιδεΐπων προς αυτόν, δώσεις ημάς να καθίσομεν. Είσαι εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερός σου εν τη δόξη σου. Κοίταξε να δεις, είναι σαν να του λένε. Εμείς ξέρουμε ότι με κάποιο τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει βέβαια πώς, εσύ θα τα καταφέρεις. Τώρα, το τι θα πάθεις, τι θα περάσεις, πόσο θα αγωνιάς, αυτό εμάς να σου πούμε την αλήθεια δεν μας ενδιαφέρει, μια που ξέρουμε ότι στο τέλος εσύ θα υπερισχύσεις. Δηλαδή, εμάς στην ουσία δεν μας νοιάζει τι θα περάσεις, δεν μας νοιάζει τι θα γίνει με σένα, μας νοιάζει τι θα γίνει με εμάς. Και επειδή ξέρουμε ότι εσύ θα περάσεις αυτά που είναι να περάσεις, αδιάφορον, αλλά στο τέλος θα νικήσεις, ενδιαφέρον, θέλουμε να πιάσουμε στασίδι για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές και κυρίαρχοι της πολιτικής κοινωνικής ζωής στη νέα τάξη πραγμάτων που θα έρθει μετά την Ανάστασή σου. Δηλαδή, είναι μαζί του μόνο στο θρίαμβο. Παναλαμβάνω, θέλουν να είναι μαζί του μόνο στο θρίαμβο. Θέλουν Ανάσταση χωρίς σταυρό. Και μάλιστα, εκείνους που πρόκειται να σταυρωθεί δεν θέλουν καν να του κάνουν παρέα. Δεν νοιάζονται. Θέλουμε χαρίσματα χωρίς συμπόνια. Θέλουμε διανομές Πνεύματος Αγίου χωρίς συντριβή. Θέλουμε επεμβάσεις Θεού χωρίς αδιέξοδα. Θέλουμε ο Θεός να ευλογήσει. Χάριν του Σταυρού φτάνει αυτός ο Σταυρός να αφορά οποιοδήποτε άλλον πλην εμού. Δώσεις ημάς να καθίσομεν εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερός σου εν τη δόξη σου. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο. Πέραν του ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία θα τραβήξει εκείνους, εκείνος που τους αγάπησε, δεν ενδιαφέρονται και για τους άλλους. Εμείς να είμαστε στα δεξιά και στα αριστερά και οι άλλοι ας είναι από κάτω μας. Δηλαδή, τι θέλουν για τους αδερφούς τους? Θέλουν για τους αδερφούς τους κάτι πολύ πολύ μικρότερο οπωσδήποτε από αυτό το οποίο μέλουν να απολαύσουν οι ίδιοι. Ένα καλό ξεροκόμματο. Ή έστω μια καλή μπριζόλα, χθεσινή όμως, γιατί τη σημερινή τη θέλουμε για εμάς. Ένα ωραίο μπουκάλι κρασί, αλλά από το δεύτερο ράφι, από το τρίτο, το πρώτο βασούλα για μας. Τους θέλουμε και τους άλλους, αλλά να είναι από κάτω, δηλαδή να είναι εκείνοι που θα επιβεβαιώνουν ότι εμείς είμαστε οι από πάνω. Γιατί πώς εγώ θα χαίρομαι που είμαι από πάνω, αν δεν είναι οι άλλοι από κάτω να με επιβεβαιώνουν εμένα, ναι, με την ύπαρξή τους ότι είμαι από πάνω. Άρα, ούτε για τους αδερφούς τους νοιάζονται, αλλά ούτε και για αυτά που θα τραβήξει ο Κύριος ενδιαφέρονται. Τους ενδιαφέρει όχι η διαδικασία, αλλά μόνον το τέλος της. Μα άμα δεν σε ενδιαφέρει η διαδικασία που οδηγεί στο τέλος, δεν πρόκειται να φτάσεις ποτέ στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια ενέργεια bypass. Δεν είναι δυνατόν να βρεθείς από το ισόγειο στον 60ο όροφο διακτηνιζόμενος δια της πίστεως. Ή θα πρέπει να πάρεις τις σκάλες ή θα πρέπει να πάρεις το ασαντσέρ. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν γίνεται να γίνει αλλιώς. Πώς αντιδράει ο Κύριος? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Είναι αυτό που λέει κάποια στιγμή ο Ιάκωβος. Ξέρετε κάτι παιδιά, εσείς ζητάτε. Αλλά δεν λαμβάνετε. Ξέρετε γιατί ζητάτε και δεν λαμβάνετε.
Το έχετε καταλάβει γιατί είσαστε εν μέσω το σου των αγαθών ως νεκροί? Έχετε καταλάβει για ποιο λόγο δεν βλέπετε τα θαύματα του Κυρίου εν γιζόντος? Το έχετε καταλάβει? Μας λέει σήμερα το Πνεύμα το Άγιο σε όλους μας. Σε όλους μας. Από τον πιο καινούριο μέχρι τον πιο παλιό. Από τον πιο απλό αδερφό μέχρι τον πιο χαρισματικό. Σε όλους μας. Ξέρετε γιατί ζητείτε και δεν λαμβάνετε? Ζητείτε και δεν λαμβάνετε διότι κακώς ζητείτε δια να δαπανίσετε εις τα σιδωνά σας. Τους άλλους δίπλα σας τους έχετε ως ένα μέσο να αποδεικνύετε στον εαυτό σας ότι είστε κάτι ιδιαίτερο. Τους έχετε τους άλλους δίπλα σας για να εξυπηρετούν το ναρκισσικό όραμα το οποίο έχετε εσείς για τον εαυτό σας. Και το Θεό για αυτόν τον έχετε, τους λέει στην ουσία. Τον έχετε για να αποδεικνύει κάθε τόσο στους άλλους ότι εσείς είσαστε οι χαριτωμένοι του. Αυτή που έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί τους, μια προνομιακή σχέση μαζί τους, την οποία την έχει μαζί σας, δεν την έχει με τους άλλους. Και εσείς γι' αυτό τον θέλετε, λέει τον Θεό, για να δαπανίσετε στα σιδωνά σας. Μην υπάρχει μεγαλύτερη ειδονή να θεωρεί ο άλλος ότι εσύ είσαι κάτι καλύτερο και ότι μάλιστα έχεις και μια πολύ στενή σχέση με τον Θεό, αλλά όλο αυτό είναι παραμύθια, τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει σχέση με τον Θεό αν χρησιμοποιεί τους άλλους. Είτε έμεσα είτε άμεσα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει σχέση με τον Θεό αν χρησιμοποιεί τη γυναίκα του και την θυμάται μόνο όταν έχει ανάγκες. Σωματικές ή οτιδήποτε άλλο. Και το ανάποδο επίσης. Δεν μπορεί τον άλλον να τον έχω σαν κάτι που θα πάρω και όχι σαν εκείνον που θα δώσω. Δεν μπορείς να νιώσεις ευτυχισμένος αν λαμβάνεις από τον άλλον. Την ευτυχία δεν τη δίνεις το λαμβάνει, την έχεις, η χάρη έρχεται όταν δίνεις. Τότε. Ζητείτε λοιπόν εσείς και δεν λαμβάνετε διότι κακό ζητείτε. Γι' αυτό λέει δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Εσείς στην ουσία ζητάτε δόξα χωρίς σταυρό. Ενώ εγώ ο Χριστός θεωρώ ότι η δόξα είναι ο σταυρός. Και το λέει και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σε κάποιο σημείο, όπου λέει «Ποταμί είδα το ζώντος, θέλου συνρεύσει εκ της κοιλίας αυτών». Τούτο εδώ έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελο να λαμβάνω συνυπιστή, διότι πνεύμα Άγιο δεν είναι το αίτη δεδομένων εις αυτούς, επειδή ο Κύριος αίτη δεν εδοξάστη. Και δόξα εννοεί την ύψαση του σταυρού. Όταν λέει «Με υψώσετε», τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Δηλαδή όταν αναγνωρίσετε ότι ο Σταυρός δεν είναι κατεσχήνη όπως μέχρι τότε ήταν, αλλά ότι ο Σταυρός είναι ύψωσης. Και αν παν γόνη θα κλείνει ενώπιον του Κυρίου και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει Ιησούν Χριστόν Κύριον εις δόξαν Θεού Πατρός, είναι εξαιτίας του Σταυρού. Ότι δέχθηκε να σταυρωθεί ενώ άξιζε να του σταυρώσει. Και εκείνος όχι μόνο δεν του σταυρώνει, θα μπορούσε να πει εντάξει εγώ δεν σας σταυρώνω, σας τη χαρίζω. Άρα έχετε και λέει σταυρώστε με κιόλας για να καταλάβετε όλοι ότι αυτό το οποίο φοβάστε να πάθετε, αυτό που οι ψυχολόγοι ονομάζουν το ανίατο ναρκισσικό τραύμα. Τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του άνθρωπου? Να μην τραυματιστεί ο ναρκισσισμός του, το προφίλ του. Αυτό το οποίο κάνει ό,τι είναι δυνατόν ο άνθρωπος με δικαιολογίες ή με παραπομπές στο ένδοξο παρελθόν να αποφύγει αυτό το ναρκισσικό τραύμα, αυτό ακριβώς λέει είναι και η αιτία του θανατικού σας. Όταν αφαιθείς να σπάσει η βιτρίνα σου, τότε εκεί θα έρθει σε συνάντηση του Κυρίου, γιατί ήταν ο πρώτος που δέχθηκε να σπάσει τη βιτρίνα του, να τσαλακωθεί. Και μάλιστα όχι από τους αξίους, από τους αναξίους. Δεν υπήρχαν και άξιοι. Ζητείτε λοιπόν, δεν εξεύρετε τι ζητείτε, είπε ο Κύριος προς αυτούς. Εσείς ζητάτε τη δόξα για να είσαστε πάνω από τους άλλους. Ενώ εγώ φθάνω στη δόξα. Γιατί δέχομαι να με πατήσουν οι άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσεις στη δόξα παρά μόνον αν δεχθείς να σε πατήσουν οι άλλοι. Εσύ αν πατήσεις τον άλλον, αυτό δεν είναι δόξα. Δεν είναι δόξα. Κλείνει ο ουρανός, δεν ανοίγει έτσι.
Παρόλα αυτά, τους κάνει ένα ερώτημα και δεν τους διώχνει, γιατί ο Κύριος δεν διώχνει κανέναν. Τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησε αυτός. Δύναστε να πείτε το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίον εγώ βαφτίζομαι. Ακούστε να δείτε κάτι. Είναι σαν να τους λέει, εγώ για να φτάσω εκεί που θέλω και εκεί που κι εσείς θέλετε να φτάσετε, δηλαδή στη δόξα, ξέρω ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσω αυτόν τον εφιάλτη. Άλλος δρόμος πλην αυτού του εφιάλτη δεν υπάρχει. Το πιάνετε το υπονοούμενο. Είναι σαν να τους λέει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να γνωρίσεις στο πετσί σου, στην ψυχή σου, την δύναμη της Αναστάσεως, παρά μόνο τα παθήματα που ο Θεός επιτρέπει να συμβαίνουν στη ζωή σου και ένα δίκο πολλές φορές. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί είπαμε άλλος δρόμος δεν υπάρχει, οτιδήποτε διενεργείται ανάμεσά μας που δεν έχει περάσει από το καμίνι της Γεστημανής και από τα χτυπήματα του Γολγοθά δεν είναι αυθεντικό. Επαναλαμβάνω, οτιδήποτε συμβαίνει ανάμεσά μας το οποίο δεν απορρέει από την αγωνία της Γεστημανής και από τα τραύματα τα ναρκισσικά επάνω στο Γολγοθά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, δεν είναι αυθεντικό. Είναι το είδωλο μιας ψευδούς πραγματικότητας. Είναι το είδωλο ενός στρεβλού Θεού, τον οποίον εμείς τον έχουμε πλάσει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να νομιμοποιούμεθα να μην σταυρωθούμε ή να σταυρωνόμαστε με έναν τρόπο αναπαυτικό. Γι' αυτό το λόγο και όσοι έκαναν θαύματα και είχαν τα μείζωνα των χαρισμάτων μέσα στη ζωή τους, δεινοπάθησαν. Μα πώς είναι δυνατόν να θεραπεύουν τα μαντήλια του Παύλου αν εκείνος δεν έχει θαλασσοδαρθεί τόσες φορές και αν δεν έχει δεχθεί και την εξουθένιση όχι των Ιουδαίων αλλά και των αδελφών του, οι οποίοι στη δεδομένη στιγμή που τους είχε ανάγκη τον είχαν εγκαταλείψει στη φυλακή και δεν πήγανε καθόλου να τον δουν, και εκείνος όμως δεν τους κράτησε κακία, τους δικαιολόγησε, έψαξε και βρήκε ελαφρυντικά. Γι' αυτό και είπε με όλη του την καρδιά, ήθε να μη λογαριαστεί σε αυτούς. Σε πείραξε, σε στενοχώρησε, σε πίκρανε ο αδελφός σου. Κύριε, εγώ πονάω, αλλά σε παρακαλώ, μη του το λογαριάσεις. Κύριε, μη της το λογαριάσεις. Ο Παύλος λέει σε ένα σημείο, όλα αυτά εγώ ξέρετε γιατί τα κάνω. Δεν τα κάνω γιατί τρελάθηκα. Δηλαδή να θεωρήσει τα πάντα σκύβαλα ενώπιον του Κυρίου ή μπροστά στο υπερέχον της γνώσεως αυτού. Δεν τα κάνω όλα αυτά γιατί τρελάθηκα. Όλα αυτά τα κάνω για να γνωρίσω την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Πώς? Συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Γνωρίζω τον Κύριο. Τραλαλά, τραλαλά. Χαιρετίσματα. Τι λέμε τώρα? Τι λέμε τώρα? Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Κάθε μέρα αποθνίσκω, λέει ο Παύλος, και τον γνωρίζω. Κάθε μέρα να αποθνίσκουμε. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα που κάθε μέρα γευόμαστε θανατηφόρους σφάχτες στα ενδόμηγα της ύπαρξής μας. Κάθε μέρα μας αδικούνε. Κάθε μέρα μας προσβάλλουν. Κάθε μέρα δεν βρίσκουμε το δίκιο μας. Κάθε μέρα περνάμε μοναξιές αφόρητες. Αφόρητες. Κάθε μέρα. Αλλά μέσα σε αυτό το κάθε μέρα έρχεται το φως. Έρχεται η παρουσία του Θεού. Αλλά ο Κύριος με ενεδυνάμωσε. Πάντες η εντιασία με εγκατέλειψαν.
ήθε να μην λογαριαστεί σε αυτούς, αλλά ο Κύριος με παρεστάθη. Αυτό είναι. Μα γι' αυτό με γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια οι άλλοι. Γι' αυτό δεν με αγαπάνε. Γι' αυτό με αδικούνε. Γι' αυτό ο άλλος εκεί στη δουλειά θέλει να με απολύσει. Γι' αυτό. Για να μου παρασταθεί ο Κύριος. Για να δηλώσει παρόν στο αδιέξοδό μου. Για να μου δώσει χαρά μέσα στη θλίψη μου. Συ Κύριε, έλυσας των σάκων μου και με περιέζωσας εφροσύνη. Δόξα στο Θεό, μετέβαλες των θρήνων μου εις χαράν. Μπορείς να πεις δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι. Αυτό κάνει. Μπορείτε να πείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαφτιστείτε το βάσμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι. Και εδώ τώρα κοιτάξτε απάντηση, έτσι. Θα βρούμε, πιστεύω, πολλές ομοιότητες με τους εαυτούς μας. Δύναστε να πείτε το ποτήριο το οποίο εγώ πίνω και να βαφτιστείτε το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι. Ιδώ είπον προς αυτόν, δυνάμεθα, δόξα, αλληλούια, power, δυνάμεθα. Σ' αγαπάμε Κύριε. Ακούω κάποιες τέτοιες προσευχές μερικές φορές και φοβάμαι. Λέω μακάρι λέω να είναι και έτσι βέβαια. Θα μου πεις γιατί αποκλείεται. Μπορεί να το αποκλείσω αλλά φοβάμαι. Εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια. Φοβάμαι να του πω ότι σ' αγαπάω. Φοβάμαι γιατί θα μου στείλει κανέναν εχθρό. Γιατί λέει αν με αγαπάτε τα εντολάς μου τηρήσατε. Και ποια είναι η εντολή. Η βασική αυτή που είναι κάρφος στην ανθρώπινη λογική και στον ανθρώπινο ναρκισμό. Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Άμα δεν αγαπάς τους εχθρούς σου, τι λες τώρα ότι σ' αγαπάμε Κύριε. Κάτσε τώρα. Πες Κύριε, είμαστε σε μια διαδικασία. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο σε ψιλοαγαπάμε, λίγο σε ψιλοξεχνάμε. Μετά πάλι μπαίνουμε στη σχέση, μετά ξαναβγαίνουμε λίγο από τη σχέση. Ένα μπες βγες είναι όλη μας η ημέρα. Τι να πω Κύριε. Όταν είμαι μέσα στη σχέση νιώθω λιγάκι κάτι να γίνεται να σε αγαπάω. Αλλά όταν είμαι έξω από τη σχέση και συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, βλέπω, ακούω, επιθυμώ πράγματα τα οποία με βγάζουν έξω από τη σχέση. Δύναστε βρε εσείς, δύναστε, δυνάμεθα. Τώρα το πόσο ή δύνατο φάνηκε από το γεγονός ότι του ζήτησε μία ώρα να αγρυπνήσουν μαζί του στη Γεστημανή και τους πήρε ο ύπνος. Και όταν όλοι τον διαβεβαίωναν ότι αποκλείεται, δεν θα σε εγκαταλείψει κανένας. Καλά, ο Πέτρος είπε ότι αυτοί κι αν το κάνουν, εγώ ποτέ. Αλλά και οι άλλοι τον διαβεβαίωναν. Ήρθε η στιγμή να αποδειχθεί το πόσο ειδύνατο. Δυνάμεθα, τι ειδύνατο. Διασκορπίστησαν άπαντες. Κάποια στιγμή μόνο ο Ιωάννης βρήκε τα συντρίμια του, προσπάθησε λίγο να έρθει σε αυτόν και τελικά μπήκε μέσα. Είχε και γνωριμία με τον Καϊάφα, κάτι είχε μια τέτοια γνωριμία. Και μπήκε μέσα και πήρε άδεια να τον ακολουθήσει μέχρι το Σταυρό. Έλεγε η γιαγιά μου, πώς μου το έλεγε, μεγάλη κουταλιά φάε, αλλά μεγάλο λόγο να μην μπεις. Μην κάνουμε εμείς σημαία την αγάπη. Ας την κάνει το Πνεύμα το Άγιο σημαία την αγάπη. Γιατί θα αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι αυτό το οποίο λέμε ότι έχουμε... δεν το έχουμε και το δυστύχημα είναι ότι θα αποδειχθεί με έναν τρόπο πολύ οδυνηρό. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Κύριε, αύξησέ μου την αγάπη για το πρόσωπό σου. Κύριε, δεν σ' αγαπώ όσο σου αξίζει. Που σημαίνει ότι κάπως σε αγαπώ, αλλά όχι όσο σου αξίζει. Όχι όσο σου πρέπει. Δυνάμεθα. Και ο Κύριος απαντάει. Το μεν ποτήριο το οποίο εγώ πίνω θέλετε πει. Δηλαδή, τον χλεβασμό, τον εξευτελισμό, τον οποίον εγώ βιώνω, σε κάποιες δεδομένες στιγμές της ζωής σας θα τον γευθείτε και εσείς και μάλιστα, αυτό σημαίνει πίνω το ποτήρι, προσευχόμενοι για εκείνους που σας το δίνουν αυτό το ποτήρι. Γιατί, λέμε πολλές φορές αδελφέ, πίνω το πικρό ποτήρι. Ποιο πικρό ποτήρι? Της αδικίας, του χλεβασμού. Αν δεν προσεύσει για εκείνον που το δίνεις, που στο δίνει, δεν πίνεις κανένα ποτήρι. Θυμάμαι μια ελληνική ταινία όταν ήμουν μικρός. Με τον Γιονάκη, συγγνώμη που το λέω. Αυτός ήταν ένας μπούλης
Τώρα μιλάμε τώρα πριν χρόνια παλιά, πολλά. Ήταν ένας μπούλης, δεν θυμάμαι και την ταινία πώς τη λέγανε, και αγαπούσε μια κοπέλα που αυτή δεν τον ήθελε κτλ. Και ήθελε να αυτοκτονήσει. Είχε λοιπόν εκεί με τους πιτζαμούλους του, ήταν έτσι μπουλουκάκος, είχε εκεί ένα αυτό με χάπια. Και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Καθόταν εκεί πέρα στο κρεβάτι, δίπλα στο κομωδίνο, παίρνει τα χάπια και αντί να κάνει έτσι και να πίνει νερό, έκανε. Γκλουπ. Το πετάει από εδώ, γκλουπ. Μα δεν μιλάμε γι' αυτό. Έτσι. Γιατί όταν πίνω το ποτήρι, αλλά δεν προσεύχομαι για εκείνον που μου το δίνει, είναι σαν να παίρνω το χαπάκι και το πετάω απ' έξω. Κατέβει μέσα το χαπάκι. Με το πικρό ποτήρι, γκλουπ, όλο να πιει. Δεν λογίζεται αλλιώς πόσης πικρού ποτηρίου, εάν όλα αυτά που περνάς δεν προσεύχεσαι για αυτόν που στα χαρίζει, που στο φιλεύει το πικρό ποτήριο. Αυτό λοιπόν το ποτήρι θα το πιείτε. Άλλωστε από εσάς εξαρτάται. Και το βάφτισμα το οποίο εγώ βαφτίζομαι, θέλετε βαφτιστεί. Ποιο είναι αυτό το βάφτισμα? Είναι το βάφτισμα στο αίμα. Στο βάφτισμα του θανάτου στην ουσία, έτσι. Λέει, όσοι ευαυτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις το θάνατον αυτού ευαυτίσθημεν. Δηλαδή, ο Χριστός μας κάνει βάφτισμα θανάτου. Και τι είναι αυτό το βάφτισμα του θανάτου? Είναι η συνειδητή επιλογή την οποία κάνει να αρνηθεί τα δικαιώματα τα οποία εκείνος έχει. Γιατί επάνω στο Σταυρό ο αναμάρτητος Κύριος δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ενώ έχει κανονικά όλα τα δικαιώματα του κόσμου. Έχω δικαίωμα να κρίνω και να απολέσω. Επάνω στο Σταυρό όχι έχει χάσει τα θεϊκά του δικαιώματα, έχει χάσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει τίποτα. Και μάλιστα προσεύχεται και για εκείνους που του τα στερούν. Αυτό το βάφτισμα θα σας δοθεί και εσείς και σε εσάς η ευκαιρία να το λουστείτε. Αλλά να θυμάστε πως όταν δεν σας αναγνωρίζονται δικαιώματα από εκείνους που σας τα αφαιρούν, την ώρα εκείνη του πόνου εσείς θα βρείτε ελαφρυντικά για αυτούς που το κάνουν. Και τότε θα γευτείτε την Ανάσταση. Θα έρθει μια χάρις δηλαδή μέσα σας. Τι είναι η Ανάσταση? Η Ανάσταση είναι μια ενέργεια χάριτος. Είναι μια χαρμόσυνη πληροφορία. Μια χαρμόσυνη πείρα, να το πω καλύτερα, όχι μόνο πληροφορία. Είναι μια χαρμόσυνη πείρα μέσα μου την ώρα που όλα μοιάζουν νεκρά. Είναι μια βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά την ίδια στιγμή που όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Είναι η φωνή του Θεού μέσα μου. Την ώρα που κανένας άνθρωπος δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί μου. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Τότε γεύεσαι Ανάσταση. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου, εξ αριστερών μου, δεν είναι μου να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένο. Και δεν φοβάσαι μη φύγουν που δεν τους τάζεις λαγούς με πετραχίλια. Δεν φοβάσαι. Δεν τους παραμυθιάζει. Δεν τους λέει θα. Δεν τους λέει κάτι προκειμένου να τους κρατήσει. Δεν τους λέει κυρίως αυτό το οποίο θέλουν να ακούσουν. Τους λέει αυτό το οποίο πρέπει να ακούσουν. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι η ίδια η αλήθεια. Και την αλήθεια το Κύριος δεν την κολοβώνει. Ούτε τη στρογγυλεύει για να είναι αρεστός. Είτε στους μαθητές, είτε στους όχλους, είτε στις μάζες. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι σώζονται. Πότε? Όταν αποδεχθούν ότι αυτός δεν παίζει στην πλάτη μας κάποιο πολιτικό παιχνίδι για να αρέσει στις μάζες. Αυτός είναι η ίδια η αλήθεια και νοιάζεται για μας πραγματικά. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να νοιάζεται για σένα αν δεν σου λέει την αλήθεια. Και το 41, η μεγάλη απογοήτευση. Και ακούσαντες οι 10, ήρχισαν να αγανακτώσουν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Από καρδιωτική κατάσταση. Παραμονές της Σταυρώσεως και γίνεται το έλα να δεις μεταξύ των 12 πρωταποστόλων. Αυτοί που έχουν δει θαύματα, μεγαλεία, αναστάσεις νεκρών, θεραπείες χολών, παραλυτικός, δαίμονες να εκβάλλονται, τα έχουν δει όλα και αυτή την ώρα έχουν ακούσει λίγο πριν τον Κύριο να τους λέει «Παιδιά, θα υποφέρω
Και εκείνοι δεν νοιάζονται καθόλου και τρώγονται σαν τα κοκόρια ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη εξουσία. Και μάλιστα τρώγονται σαν τα κοκόρια την ίδια στιγμή που ο Θεός είναι ανάμεσά τους. Και μάλιστα ενσαρκωμένος. Αδερφέ, είναι δυνατόν να είναι ο Κύριος ανάμεσα σε αυτούς που τρώγονται? Έλα που είναι δυνατόν, αυτό βλέπουμε εδώ. Και αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα. Ότι αυτοί τρώγονται για εξουσίες την ίδια στιγμή που ο Κύριος είναι ανάμεσά τους και τους λέει ότι εγώ δεν εξουσιάζω κανένα και θα φερθώ υπό των εξουσιαστών στη Σταύρωση. Δηλαδή σαν να του λένε στην ουσία δεν μας νοιάζουν αυτά που μας λες. Δεν μας έχουν αγγίξει. Έχουν περάσει από το δεξί, έχουν φύγει από το αριστερό. Πώς αισθάνεται ο Κύριος εκείνη την ώρα? Η κατάσταση εδώ φαίνεται ότι είναι εκτός ελέγχου. Ένας Κύριος στη μέση και όλοι οι άλλοι αγανακτισμένοι ο ένας με τον άλλον. Γιατί μας ενδιαφέρει η επόμενη ημέρα. Η εξουσία. Πόσους από τους παρευρισκομένους, από τους διπλανούς μας, θα τους έχουμε από κάτω και εμείς να είμαστε από πάνω. Άρχισαν λοιπόν όλοι αυτοί να αγανακτούν περί Ιακώβου. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς, αντί να τους διώξει, τους προσκαλεί. Βλέπετε πόση υπομονή. Ο Κύριος, αδέλφια, δεν παρετείται της προσπάθειας. Ακόμη και με αυτούς τους ανεπίδεκτους. Ακόμη και με εμάς που είμαστε χίλιες φορές πιο ανεπίδεκτοι από αυτούς. Δεν παρετείται ο Κύριος της προσπάθειας. Και εδώ είναι που πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που παρά το γεγονός έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη από τότε που πιστέψαμε πόσο εγωιστές φύλαυτοι είμαστε, εν τούτης εσύ ποτέ δεν μας απέρριψες και μέχρι και τώρα μας προσκαλείς για να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε. Εκείνα τα οποία ως προς τον καιρόν έπρεπε να έχουμε καταλάβει, ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Εξεύρετε, τους λέει, ότι οι νομιζόμενοι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτά. Γι' αυτό δεν με γνωρίζουν αυτοί. Γι' αυτό δεν με αναγνώρισαν. Γι' αυτό δεν ακούνε τη φωνή μου. Γι' αυτό δεν έχουν πληροφορία Πνεύματος Αγίου, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν εξουσίες. Εξουσία όμως που δεν πηγάζει από το Σταυρό. Προσοχή, εξουσία που δεν πηγάζει από τον πόνο του Σταυρού, των ανάρμοσων συμπεριφορών. Μια εξουσία που θα πηγάζει μέσα από ένα ατσαλάκωτο σκεύος. Από μια ατσαλάκωτη κατάσταση. Χάρισμα Αγίου Πνεύματος, χωρίς προηγουμένως να έχω περάσει αμφισβητήσεις, κακολογίες, αδικίες, χάρισμα Αγίου Πνεύματος, ατσαλάκωτο ενώπιον όλων. Για ένα κούτελο ζούμε, για ένα προφίλ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο άλλο σημείο, εμείς λαλούμε σοφίαν από Θεού, την οποίαν οι άρχοντες του αιώνος τούτου δεν γνωρίζουσιν. Διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Εκοσμίκευση σημαίνει εξουσία μέσα στην Εκκλησία χωρίς σταυρικό πόνο, χωρίς νιάξιμο για τον Κύριο, για τους άλλους. Δεν πρέπει να είναι έτσι ανάμεσά σας. Προσέξτε, μην εκοσμικεύσετε το μοντέλο που σας παρέδωσε ο Κύριος. Μην υιοθετήσετε άλλα μοντέλα εκοσμικευμένα, τα οποία θα σας οδηγήσουν σε αδιέξοδο και θα κλείσουν τον ουρανό. Όστις θέλει να γίνεις μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών. Όστις εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Είναι σαν να μας λέει, θέλεις να είσαι ευτυχισμένος. Αν θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, αν θέλεις να είσαι πραγματικά ευτυχισμένη, τούτο θα το απολαύσεις μόνον αν μπεις στην καρδιά του άλλου με το να τον αναπαύσεις. Και για να τον αναπαύσεις θα πρέπει να τον υπηρετήσεις. Και για να τον υπηρετήσεις θα πρέπει, ξέρεις τι να γίνεις. Σε όλους μας το λέει αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να γίνεις. Το χαλάκι που σκουπίζει τα πόδια του.
για να μπορέσεις κάποια στιγμή να γίνεις η πετσέτα που σκουπίζει το σώμα του και να πάρεις και κάποια στιγμή μια προαγωγή και να γίνεις το προσώψιον του προσώπου του. Και τότε θα έρθει η στιγμή που θα σε κάνει κορώνα στο κεφάλι του. Αλλά μόνον έτσι. Καλά είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άμα δεν πλύνουμε όμως και κανένα πιάτο, δεν γίνεται. Καλές είναι οι προφητείες. Άμα δεν ανοίξω το σπίτι μου να μου το λεκιάσουν τα αδέρφια και να βγω με τη σχουβουγκαρίστρα μετά, δώσ' του να έχει, δώσ' του να έχει. Καλά είναι, οικοδομούν μέχρι σε ένα σημείο. Και μάλιστα και με τον κίνδυνο να νομίζω ότι μου μιλάει και ο Θεός με έναν τρόπο τόσο ιδιαίτερο που οι άλλοι δεν τον απολαμβάνουν. Προσοχή, προσοχή αδέλφια. Από την υπηρεσία ξεκινάνε όλα. Από τα χαμηλά γίνεται η αναβίβαση. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί. Ήρθε για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Δεν ήρθε ο βασιλιάς για να νιώσει βασιλιάς, αν και είναι βασιλιάς. Ο βασιλιάς ήρθε για να κάνει τους δούλους, τους αμαρτωλούς, τις πόρνες, τους τελώνες, να νιώσουν βασιλόπουλα. Δεν ήρθε ο βασιλιάς για να νιώσει σημαντικός. Ήρθε για να κάνει τους άλλους να νιώσουν σημαντικοί. Εάν θέλεις πραγματικά να είσαι ευτυχισμένος μέσα στις θλίψεις και στις ταλαιπωρίες σου, να θυμάσαι ότι αυτή η χάρη θα σου δοθεί όταν υπηρετείς τον άλλον με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να τον κάνεις να νιώσει σε σένα σημαντικός και αποδεκτός. Γιατί είναι γεγραμμένον ότι αν ανοίξεις την καρδιά σου εις την τεθλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα λάμπει στο σκοτάδι. Και να το πω καλύτερα, το φως σου θέλει ανατέλει εν σκότη. Τότε δηλαδή ο Θεός θα σου μιλήσει όταν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Και το σκότο σου θέλει είστε ως μεσημβρία. Δηλαδή, στην πιο κακή σου διάθεση, στα χειρότερά σου, θα φαίνεσαι καλά. Δεν θα είσαι έτσι. Και ο Κύριος θέλει χορταίνει την ψυχή σου πάντοτε. Δηλαδή, στη δεδομένη στιγμή κάτι θα κάνει και θα σε τονώνει. Και θέλεις είστε κήπος ποτιζόμενος και πηγή ύδατος της οποίας τα ύδατα δεν εκλείπουσι. Δηλαδή δεν θα χάσεις ποτέ την ελπίδα, την πίστη σε εκείνον που σου μένει πιστός. Ας γονατίσουμε αδέρφια, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη.